Ανεβάζει στροφές από την αρχή και το παραλίμνιο, το πλάγιο από δεξιά. Ο Γιαννόπουλος άφησε στον Τοπάλ που σήκωσε το κεφάλι, έκανε χαμηλά το γύρισμα. Στο πρώτο δοκάρι μαζεύει ο Σαββίδης ο νεόφυτος. Στη γραμμή της μεγάλης περιοχής του Σαββίδη αρκετός κόσμος. Εκτελεί ο Γιαννόπουλος στο σημείο του πέναντι. Προσπάθησε ο Κουτζαβασίλης να πάρει την κεφαλιά. Ελέγχει ο Σαββίδης μπλοκάροντας την μπάλα. Γιαννόπουλος. Κίνηση καλή από τον Λουντούλου που παίρνει την μπάλα 18 λεπτό. Είναι καλή σέντρα για τον Καδαρτζή που παίρνει την κεφαλιά. Η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι ή τη βρήκε ο Σαββίδης. Οριζόντιο δοκάρι νομίζω ήταν. Τρομερή στιγμή με την κεφαλιά του Γαϊδαρτζή στο 18 λεπτό μετά την εξαιρετική σέντρα του Ελουντούλου από δεξιά. Το δοκάρι από τον αρχισκόρερ της ΓΑΜΑ Εθνικής Ever, τον Δημήτρη Γαϊδαρτζή, και πάλι σέντρα από τον Ελουντούλου. Γαϊδαρτζή τώρα πάσα σκαστή με το κεφάλι για τον Καριοφίλη που δεν μπορεί να μπει στην πορεία της μπάλας. Ο Ελουντούλου, ωραία προσποίηση, η πάσα δεν φτάνει στο Γιαννόπουλο, Τσομαχασβίλη. Μπίλης, ωραία προσποίηση, κάθετα για τον Κωνσταντίνο, αυτός αφήνει στο Μίγκα. Μίγκας από μακριά σκέφτηκε να κάνει το σουτ, από πάρα πολύ μακρινή απόσταση το σουτ του Μίγκα. Βγάζει για τον Τάκα, έξω από την περιοχή ο Τάκας επιχειρήσει το σουτ, είναι καλό, αναγκάζει τον Σαββίδη με τις παλάμες να παραχωρήσει κόρνερ. Με προϋποθέσεις στον άξονα ο Παπανικολάου αφήνει την μπάλα, την μπάλα δεξιά. Έχει ανέβει ο Μπονέρης από δεξιά. Να δούμε την επιλογή του. Βγάζει τη σέντρα, είναι καλή. Ο Μίγκας κατεβάζει μέσα στην περιοχή. 33ο λεπτό έχουμε περάσει και Χαγιάς κάνει την προσποίηση. Ο Κωνσταντίνου είναι συγγνώμη. Έψαξε το χώρο για το σουτ, καθυστέρησε, χάθηκε η ευκαιρία για ένα καλό σουτ από τον Κωνσταντίνο από πλευράς Καμίλα στο 33ο λεπτό. Τζαμπέγια, Ελουντούλου, τακουνάκι για τον Τζαμπέγια που είναι στην περιοχή από δεξιά. Να δούμε την επιλογή του. 36ο λεπτό, Ελουντούλου θα πέσει, δείχνει να συνεχίσει το παιχνίδι ο κύριος Κατσίνης. Από την μπάσα του Τζαμπέγια, Ελουντούλου θέλησε να κάνει την τρίπλα, έπεσε στο έδαφος, αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί ο κύριος Κατσίνης στο 36ο λεπτό. 38ο λεπτό, σε καλή θέση με το Μίγκα το φάουλ που σκάβει την μπάλα. Ο Γαϊδαρτζής που γυρίζει πάντα σαν στη μένα να βοηθήσει, παραχωρεί πλάγιο. Σκάβει την μπάλα ο Λουντούλου, δίνει πολύ ύψος και έτσι διευκολύνει το Σαββίδη στην ενέργειά του να σηκωθεί και να μπλοκάρει ψηλά την μπάλα. Τώρα σφυρίζει ο κύριος Κατσίνης, πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Παπαδόπουλος, η μπάλα στα δίχτυα. Εκπληκτική εκτέλεση από τον Παπαδόπουλο. Είπαμε ήταν σε εξαιρετική θέση η μπάλα στημένη. Θα περάσει την μπάλα από το τείχος στην αριστερή γωνία του Παπαδόπουλου που δεν μπορεί να αντιδράσει. 0-1. Με αυτό το εξαιρετικό τέρμα του Παπαδόπουλου του Γιώργου προηγείται η δόξα κάτω Καμίλας εδώ στο παραλίμνιο. Με το παραλίμνιο να έχει ευκαιρίες προκειμένου να είναι αυτή η ομάδα που θα ανοίξει το δίκτυο σκορ με χαρακτηριστικότερη την κεφαλιά στο δοκάρι. Τώρα η σέντρα από τον Μπονέρη μαζεύει ο Παπαδόπουλος. Καθαρά κλέβει ο Τοπάλ που προσπαθεί να μπει στην περιοχή και τα καταφέρνει. Κάνει το γύρισμα για τον Γαϊδαρτζή. Γαϊδαρτζής θέλει να κάνει την ενέργεια Λουντούλου. Ψάχνει το σούτερ Λουντούλου. Θα πέσει. Αφήνει το παιχνίδι ο κύριος Κατσίνης για μαρτυρίες από τους γηπεδούχους. Τώρα η απομάκρυνση. Ζήτησε φάουλ ο Λουντούλου στην προηγούμενη φάση. Ο κύριος Κατσίνης άφησε να εκτεληθεί το παιχνίδι 51ο λεπτό. Ο Τοπάλ κάνει το γύρισμα για το Γιάρα, έξω από την περιοχή ο Γιάρας. Να δούμε την επιλογή του. Ελουντούλου περιμένει αριστερά ο Γαϊδαρτζής. Ελουντούλου θα σουτάρει, η μπάλα καταλήγει ένα μέτρο μακριά από το δεξί κάθετο δοκάρι του Σαββίδη. 58ο λεπτό, ο αρχηγός εκτελεί χαμηλά στο πρώτο δοκάρι, γυριστή κεφαλιά. Μπάλα πολλά μέτρα πάνω από την εστία του Σαββίδη. Σφυρίζει ο κύριος Κατσίνης, 60 λεπτό ψιλοκρεμαστά ο Τάκας, κεφαλιά του Κουτζαβασίλη. Το γκολ ακυρώνεται, διαμαρτύρεται του Κουτζαβασίλη στον κύριο Κατσίνη. Επιθετικό φάουλ έχει υποδείξει. Τραβάει τα μαλλιά του Κουτζαβασίλης που κινήθηκε ωραία στην πορεία της μπάλας. Πήρε την κεφαλιά και την έστειλε στα δίχτυα του Σαββίδη. Το γκολ όμως θεωρείται ως μη γενόμενο στο 60 λεπτό η φάση αυτή. Σφυρίζει ο κύριος Κατσίνης, εκτελεί ο Μίγκας,
Πέρασε η μπάλα, έκοψε ο Καριοφίλης, προσπαθεί να μαζέψει ο Γιαννόπουλος, το πλασέ στο οριζόντιο δοκάρι από τον νεαρό τον Μπίλη. Μετά την απομάκρυση η μπάλα έφτασε στον Μπίλη που έκανε ένα τεχνικό πλασέ στο αριστερό κάθετο δοκάρι του Παπαδόπουλου. Προσέκρουσε η μπάλα, επιμένει η Καμίλα. Ο Μπονέρης μέσα στην περιοχή από δεξιά φέρνει την μπάλα στο αριστερό, θα σουτάρει και ένα εκπληκτικό τέρμα από τον Μπονέρη. Δεν τελείωσε η φάση με το δοκάρι του Μπίλη. Στη συνέχεια η μπάλα έφτασε δεξιά στον Μπονέρη. Με εκπληκτικό τρόπο αυτός την έστειλε στο γάμα το δεξί του εστίας του Παπαδόπουλου του Βαγγέλα, που αφού πρώτα την έφερε στο αριστερό και με ένα εκπληκτικό πλασέ τελείωσε τη φάση. 0-2 λοιπόν με σκόρε τον Μπονέρη. Σαφές προβάδισμα νίκης παίρνει η ομάδα της Καμίλας στα μισά του δευτέρου ημιχρόνου. Το δοκάρι, συν γκολ. Στο 68-02 Μπονέρης. Μπονέρης στο 68. Έξαλλοι πανηγυρισμοί από πλευράς φιλοξενουμένων. Δύο αλλαγές έχουν γίνει από τον κύριο Δημητρίου, με τον Πεκρή να περνάει στον αγώνα και τον Λιάρα από το... Τώρα να δούμε, έχει κλέψει την μπάλα η Καμίλα, το άνοιγμα για τον Μπίλη που κάνει το σούτ με το πόδι, απομακρύνει ο Παπαδόπουλος. Με πολύ έξυπνη τακτική έχει καταφέρει η ομάδα του κυρίου Δουλγέρη να προηγείται με 0-2. Τώρα λάθος πάσα Μπονέρης. Κάνει το γύρισμα Μίγκας απέναντι στον Παπαδόπουλο. Θέλησε να κάνει το κάτι παραπάνω γυρνώντας την μπάλα, αλλά γύρισαν εκεί Κουτζαβασίλης και Κούτλας και τον έκοψαν. Η πάσα δεξιά για τον Μπονέρη. Ο Τάκας δεν μπορεί να τον κόψει. Ο Μπονέρης μπήκε στην περιοχή. Ο Λουντούλου κάνει το βολέο. Ο Μπονέρης από δεξιά, η μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Παπα-Νικολάου απομακρύνει. Μαζεύει ο Γιαννόπουλος. Λουντούλου κάνει την προσποίηση. Το 1-2 με το Λιάρα μέσα στην περιοχή από αριστερά. Λουντούλου κάνει τη σέντρα σουτ χαμηλά, πέφτει ο Σαββίδης και μπλοκάρει. Λιάρας, Γιαννόπουλος. Πολλές δυνατές μονομαχίες. Ένα σκληρό μαρκάρισμα και κίτρινη στον Γιαννόπουλο. Είναι η δεύτερη κίτρινη. Λίγο πριν ο Γιαννόπουλος στο 78 λεπτό δέχθηκε την πρώτη και τώρα με δεύτερη κίτρινη αποβάλλεται. Ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Στο 83ο λεπτό με 10 θα μείνει η ομάδα του κυρίου Δημητρίου για το υπόλοιπο του παιχνιδιού, καθώς αποβάλλεται ο Γιαννόπουλος σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ψάχνει ένα τέρμα έστω και στην εκπνοή του παραλίμνιο προκειμένου να πιέσει στα λεπτά των καθυστερήσεων προκειμένου να φτάσει στην ισοφάριση. Παίξανε χαμηλά η Ολοντούλου με τον Τάκα. Ο Τάκας κάνει ωραία την τρίπλα αποφεύγοντας τον Παπαδόπουλο. Αφήνει στον Ελουντούλου προκειμένου να βγάλει τη σέντρα. Είναι καλή η σέντρα, προλαβαίνει όμως και πάλι ο Σιάκας με το κεφάλι να παραχωρήσει κόρνερ.